Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω. Χαίρετε εν Πνεύματι Αγίω. Χαίρετε με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, όπως λέγει ο Απόστολος. Όσοι έχουν Πνεύμα Άγιο, γνωρίζω το μυστικό, να χαίρουν ακόμη και στις λήψεις και στα βάσανά τους. Αισθάνονται στα βάθη της ψυχής τους μία μυστική άρρητη χαρά, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Στις προηγούμενες εκπομπές ομιλήσαμε για το Άγιο Πνεύμα αυτό καθεαυτό. Είπαμε, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς δύναμης, όπως ισχυρίζονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι πλανεμένοι. Με επί τη βάση χωρίων της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αποδείξαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και μάλιστα ύψιστο πρόσωπο, θείο πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, ο ένας της Τριάδος, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ό,τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για τον Πατέρα, ό,τι είπε ο Θωμάς για τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, μετά την Αναστασή Του, το ίδιο ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας, όπως ο Πατέρας και όπως ο Υιός, διότι και το Άγιο Πνεύμα έχει όλη τη Θεία Ουσία, όλη τη Θεότητα, όπως έχει ο Πατέρας και ο Υιός. Σήμερα θα ομιλήσουμε σχετικά με την έλευση, την επιθύτηση ή επιδημία, δηλαδή τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Πρώτα θα απαντήσουμε στο ερώτημα, πότε ήλθε το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία και γιατί. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στην Εκκλησία ολίγες ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου, κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή ήταν μία από τις τρεις μεγαλύτερες εορτές των Ιουδαίων. Κατά την εορτή της Πεντηκοστής, οι Ιουδαίοι ευχαριστούσαν το Θεό για το θερισμό των πρωτογεννημάτων ή απαρχών, για το θερισμό των πρώτων προϊόντων της γης. Επίσης, κατά την εορτή της Πεντηκοστής, οι Ιουδαίοι ενθυμούνταν την παράδοση του νόμου από τον Μωυσή στο λαό. Πίστευαν οι Ιουδαίοι ότι ο Μωυσής παρέδωσε το νόμο στο λαό την Πεντηκοστή ημέρα από το χρόνο της εξόδου των από τη χώρα της Αιγύπτου. Ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον, εμφανίστηκε λοιπόν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν πολύ επίσημη ημέρα. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εόρταζαν, όπως είπαμε, οι Ιουδαίοι τον θερισμό, την απαρχή του θερισμού, τη συγκομιδή των καρπών. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που έβαζαν οι Ιουδαίοι δρεπάνι να θερίσουν τα πρώτα προϊόντα της γης, κατά την ημέρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο, σαν άλλο δρεπάνι, πνευματικό δρεπάνι ακονημένο, ήρθε να θερίσει τους πνευματικούς αγρούς, να θερίσει τα ζωντανά στάχια, τα έμψυχα και λογικά στάχια, τους εκλεκτούς ανθρώπους, για να συγκομιστούν και να συναχθούν μέσα στην αποθήκη του Χριστού, τη Βασιλεία των Ουρανών, την Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο
ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι όπως είπαμε την ημέρα της Πεντηκοστής οι Ιουδαίοι έκαναν ανάμνηση της παραδόσεως του νόμου στο λαό από τον Μωυσή. Αλλά ανώτερο από τον νόμο είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι τέλειο, απολύτως τέλειο. Καλός ο νόμος, ανώτερο και τέλειο το Ευαγγέλιο. Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στον κόσμο, βεβαιώθηκε και εγκαθιδρύθηκε στον κόσμο το Ευαγγέλιο. Η ημέρα της Πεντηκοστής, επειδή ήταν πολύ μεγάλη εορτή, συγκέντρωνε στα Ιεροσόλυμα πλήθος κόσμου από το εσωτερικό και από το εξωτερικό της χώρας του Ισραήλ. Συνέρεαν μυριάδες άνθρωποι. Κατά το Πάσχα μυριάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι ήσαν συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ και είδαν τη Σταύρωση και την εξουδένωση του Χριστού. Έπρεπε κατά μία πάλι μεγάλη ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, που συνέρεαν τα πλήθη στην Ιερουσαλήμ, να ειδούν οι άνθρωποι την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τα θαύματα του Αγίου Πνεύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα με τον ερχομό του στον κόσμο και με τα θαύματά του στον κόσμο δικαιώνει το Χριστό. Ο Χριστός είπε για το Πνεύμα το Άγιο, για τον Παράκλητο, εκείνος εμέ δοξάσει. Όταν έρθει εκείνος ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, εκείνος θα δοξάσει εμένα το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο γράφει: Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Ο Θεός πήρε σάρκα και εφανερώθηκε στον κόσμο με σάρκα και δικαιώθηκε με το Πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ο Θεός πήρε σάρκα και παρουσιάστηκε στον κόσμο σαν ταπεινός άνθρωπος, οι άνθρωποι σκανδαλίζονταν από την ταπεινή εμφάνισή του και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μέσα από αυτό το ταπεινό περίβλημα που λέγεται σάρκα, σώμα ανθρώπινο, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μέσα από αυτό το ταπεινό περίβλημα της σάρκα υπήρχε ο Θεός ο ίδιος. Σκανδαλίζονταν λοιπόν, γι' αυτό ο Χριστός είπε: όποιος σκανδαλιστεί από μένα έχει ελαφρυντικό, έχει άφεση. Αλλά όποιος προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει ποτέ άφεση. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ολοφάνερη η παρουσία της θεότητος, αποδεικνύει το Πνεύμα το Άγιο με την παρουσία του και με τα θαύματά του ότι ο Χριστός ήταν αληθινός. Η Ανάσταση αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού και η έλευση του Παρακλήτου αποδεικνύει την Ανάσταση και όλη την αλήθεια που κήρυξε ο Χριστός, προπάντων την αλήθεια ότι ο Χριστός δεν είναι πλάνος απατεών όπως τον συκοφαντούσαν οι εχθροί του, αλλά είναι αληθινός ο Υιός του Θεού και Θεός ένα με τον Πατέρα του, μία ουσία η Θεότης, Θεός αληθινός, Θεός και Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο εμφανίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα εκείνη με την εύνοιση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι
εκήρυξαν προς τα συγκεντρωμένα πλήθη τα μεγαλεία του Θεού, όπως εκφράζεται ο Λουκάς στη βίβλο των πράξεων, περιγράφοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος και το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό διδάσκει, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να θεωρούμε τις μεγάλες εορτές και πανηγύρις ως άριστες ευκαιρίες για να ομιλούμε για τα μεγαλεία του Θεού. Όχι μόνο να ομιλούν οι ιεροκήρυκες, αυτοί οπωσδήποτε πρέπει να ομιλούν, αλλά και όλοι οι πιστοί να ανοίγουν το στόμα τους κατά τις μεγάλες ιδίως εορτές και να ομιλούν για τα μεγαλεία του Θεού, για το Θεό, τον Εντριάδη Θεό, για τον Χριστό, τον ένα της Τριάδος που έγινε άνθρωπος σαν εμάς και θυσιάστηκε για μας, για το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε στον κόσμο και εμψύχουσε την Εκκλησία και παραμένει στην Εκκλησία και κάνει θαύματα, για το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, για την αθάνατη ψυχή, για όλα τα μεγαλεία της πιστεώς μας. Είναι θλιβερό και αποκαρδιωτικό ότι σε πολλές εορτές και πανηγύρεις δεν εμφανίζονται οι ιεροκήρυκες και δεν ανοίγουν το στόμα τους να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Είναι επίσης θλιβερό και αποκαρδιωτικό ότι ακόμη και κατά τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης οι άνθρωποι δεν ανοίγουν το στόμα τους και δεν ομιλούν για το Θεό και τα μεγαλεία της πιστεώς μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί χριστιανοί, ότι δεν έχουμε μέσα μας το πυρ της Πεντηκοστής που φλέγει και λιώνει τις καρδιές που πιστεύουν στον Κύριο ειλικρινώς και αγραδάντος. Από πού ήλθε το Πνεύμα το Άγιον? Εκ του ουρανού, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Το φυσικό πνεύμα, ο άνεμος, έρχεται από διάφορα σημεία του ορίζοντος, από την Ανατολή, από το Βορρά, από τη Δύση, από τον Νότο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε από κανένα σημείο του ορίζοντος. Ήρθε από τον ουρανό, από το ύψιστο σημείο του ουρανού, όπως είχε πει ο Χριστός, είχε πει στους μαθητάς του: «Καθίσετε εδώ στην Ιερουσαλήμ, μην το κουνήσετε, θα λέγαμε ρούπι, από την Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ενδυθείτε δύναμην εξύψους, μέχρι ότου περιβληθείτε με την παντοδυναμία του, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα έρθει από τον ουρανό». Αυτό σημαίνει ύψος, δύναμη εξύψους, δύναμη από τον ουρανό, δύναμη από το παντοδύναμο πνεύμα. Όπως ο Χριστός είναι ανατολή εξύψος, ήλιος που ανέτειλε από το ύψος, από τον ουρανό και άρα ύψιστος, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο ήλθε εξύψους, άρα είναι και το Πνεύμα το Άγιον ύψιστος. Τα μεγάλα πρόσωπα και τα μεγάλα καλά έρχονται από το ύψος, από τον ουρανό. «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον», λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, «άνωθεν εστί καταβαίνον», από του Πατρός των Φώτων. Η γη είναι πτωχή σε μεγάλα πρόσωπα, η γη είναι πτωχή σε μεγάλα πράγματα. Ανοίγει όμως ο πολυεύσπλαχνος Θεός τον ουρανό και εισραίει πάνω στη γη το υπερφυσικό στοιχείο και πλουτίζει τη γη, πλουτίζει τις καρδιές και τη ζωή των πιστών ανθρώπων και αναδεικνύει Αγίους μάρτυρες, μεγαλομάρτυρες και θαυματουργούς που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον.
Δεν έχουμε σκεφτεί, αγαπητοί τηλεθεατέ, όσο πρέπει, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όπως πρέπει τη δύναμη που εισβάλλει από τον ουρανό επάνω στη γη και καθιστά ισχυρούς και ευτυχείς τους πιστούς ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε άφνο, έτσι λέγει ο θεηγόρος Λουκάς. Τι θα πει ότι ήλθε άφνο? Ήλθε ευνηδίως. Για το Χριστό προφήτευε ο προφήτης Μαλαχίας και έλεγε εξέφνης θα έλθει, ευνηδίως θα έλθει εις τον ναόν του ο Κύριος. Όπως ευνηδίως ήλθε ο Κύριος, έτσι άφνο ευνηδίως ήλθε και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ευνηδίως? Διότι το ευνίδιο διεγείρει την προσοχή, καταπλήσει και συγκλονίζει. Γι' αυτό ήρθε ευνηδίως το Πνεύμα το Άγιο, για να διεγείρει την ψυχή, την κάθε εκλεκτή ψυχή που είδε το Πνεύμα το Άγιον και άκουσε το Πνεύμα το Άγιο στην Ιερουσαλήμ, να καταπλήξει και να συγκλονίσει εκ θεμελίων κάθε εκλεκτή ψυχή. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε κατά τρόπο αισθητό. Ο Χριστός ήλθε κατά τρόπο αισθητό, όπως προφήτευε ο Ψαλμωδός. Ο Θεός εμφανώς ήξει. Ο Θεός, είχε πει ο Ψαλμωδός για τον Χριστό, θα έλθει εμφανώς με τρόπο φανερό. Φόρεσε σάρκα και έτσι ήρθε κατά τρόπο φανερό και τον είδαν τα ανθρώπινα μάτια. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε με άλλο φανερό τρόπο. Ήλθε σαν βιαία πνοή ανέμου και σαν πυρ, σαν φωτιά. Γιατί ήλθε σαν βιαία πνοή ανέμου και σαν πυρ, σαν φωτιά? Για να καταπλήξει σαν βοή την ακοή των ακροατών και να καταπλήξει σαν πυρ την ψυχή των θεατών και να συγκλονίσει και να κατανοίξει διαμετανοίας τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά θα πείτε, συγκλονίστηκαν οι Ιουδαίοι? Και συγκλονίστηκαν και δεν συγκλονίστηκαν. Οι ολίγοι συγκλονίστηκαν, κατενήγησαν, μετενόησαν. Την πρώτη ημέρα 3.000, με το δεύτερο κήρυγμα την άλλη ημέρα 5.000. Οι πολλοί έμειναν ασυγκίνητοι. Αισθάνθηκαν μια έκπληξη, αλλά αυτή η έκπληξη ήταν επιπόλαια, προσωρινή, στιγμιαία. Διαστρέβλωσαν την έννοια του φαινομένου της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Και τι είπαν? Είπαν ότι οι μαθητές που μιλούσαν τις διάφορες γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, είπαν ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι, ότι πρωί ώρα 9 είχαν βγει και είχαν μεθύσει. Αν είναι δυνατόν ένας μεθυσμένος, αγράμματος, να ομιλεί φαρσί τις διάφορες γλώσσες και διαλέκτους του κόσμου? Αλλά οι άνθρωποι είναι επιπόλαιοι, παθαίνουν σύγχυση λόγω κακής προαιρέσεως και δεν ξέρουν πώς εκφράζονται, τι λέγουν όταν θέλουν να δικαιολογήσουν τον εγωισμό τους και να απορρίψουν το Θεό και τις υπερθαύμαστες εκδηλώσεις της θεότητος. Όταν οι άνθρωποι είναι διαστραμμένοι, τα πάντα παρερμηνεύουν και διαστρέφουν. Έβλεπαν οι Ιουδαίοι τον Χριστό να εκβάλλει δαιμόνια, διέστρεφαν την έννοια των θαυμάτων και έλεγαν «Εν Βεελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια». Με τη δύναμη του Βεελζεβούλ
εκβάλει τα δαιμόνια, όπως διέστρεψαν το νόημα των θαυμάτων του Χριστού, έτσι διέστρεψαν και τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής οι πλήστοι Ιουδαίοι και έλεγαν ότι οι μαθητές του Χριστού ήταν μεθυσμένοι. Και ο ουρανός, εάν κατεβεί πάνω στη γη, αγαπητοί τηλεθεατές, οι κακοπροαίρετοι, οι κακορίζικοι, οι διεστραμμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που μοιάζουν με τον σατανά, δεν συγκινούνται και δεν μετανοούν. Τι λέμε, δεν κατέβηκε ουρανός στη γη, κατέβηκαν οι ποιητές του ουρανού και της γης. Κατέβηκε ο Χριστός και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, δύο ποιητές του ουρανού και της γης. Χρησιμοποιώ τον ποιητικό ποιητέ, διότι έτσι εκφράζεται σε δύο χωρία κατά το εβραϊκό κείμενο η Παλαιά Διαθήκη για τα πρόσωπα της Θεότητος. Λέγουμε μας δημιούργησε ο Θεός, αυτός είναι ο ποιητής και πλάστης μας. Αλλά όταν θέλουμε να εκφράσουμε το μυστήριο της Τριάδος σύμφωνα με τα δύο αυτά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούμε να υπούμε ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι οι ποιητές μας, οι οποίοι είπαν να κάμπομε άνθρωπο και έκαμαν άνθρωπο κατά την εικόνα τους και κατά την μορφή τους. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε από τον ουρανό, ήρθε ευνηδίως, ήρθε κατά τρόπο εμφανή ως βιαία πνοή ανέμου. Γιατί ήρθε ως βιαία πνοή ανέμου? Όχι μόνο για να καταπλήξει τις ακοές των ακροατών, αλλά και για συμβολικούς λόγους. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο το Άγιο Πνεύμα να δείξει ότι θα ξερίζωνε σαν βιαία πνοή τα δέντρα και τα δάση της αμαρτίας, θα ξεθεμέλιωνε καθεστώτα αμαρτίας και ανομίας αιώνων, θα λίχνιζε το κακό σαν το άχυρο. Και πράγματι το Πνεύμα το Άγιο επέφερε άρδην, απότομη μεταβολή στις εκλεκτές ψυχές της ανθρωπότητος. Μετέβαλε άρδιν τις καλοπροαίρετες ψυχές που άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε σαν βιαία πνοή ανέμου. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι στον προφήτη Ηλία, το μεγάλο εκείνο προφήτη που τον έλειωνε ο ζήλος του Θεού και θα έρθει πάλι να πολεμήσει τον Αντίχριστο, στον προφήτη Ηλία ο Θεός δεν εμφανίστηκε ούτε σαν βιαία πνοή, ούτε σαν σεισμός, ούτε σαν πυρ, σαν φωτιά. Πώς εμφανίστηκε? Σαν λεπτή άβρα που θόπευσε το μέτωπο του προφήτου. Γιατί εμφανίστηκε τότε η Θεότης σαν λεπτή άβρα? Για να δείξει, για να διδάξει την πραότητα. Αλλά η Γραφή δεν διδάσκει μόνο την πραότητα, διδάσκει και την ζωηρότητα. Άλλοτε χρειάζεται πραότης και άλλοτε ζωηρότης. Το Πνεύμα το Άγιο η Θεότης την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε σαν βιαία πνοή για να διδάξει ότι έρχεται σαν ορμητική δύναμη στον κόσμο και ότι χρειάζεται ζωηρότης μέσα στη χριστιανική ζωή και μέσα στον χριστιανικό αγώνα. Μερικοί ομιλούν μόνο για πραότητα. Ναι, είναι σπουδαία αρετή η πραότης, αλλά είναι σπουδαία αρετή και η ζωηρότης, η αγωνιστικότης μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοτε χρειάζεται πραότης και άλλοτε χρειάζεται ζωηρότης. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε σαν βιαία πνοή ανέμου, σαν σφοδρός άνεμος, αλλά ήρθε και σαν πυρ,
σαν φωτιά που γέμισε το υπερό της Ιερουσαλήμ, όπου 120 περίπου ψυχές, η Παναγία, οι Απόστολοι και άλλες ψυχές περίμεναν προσευχόμενοι το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο Χριστός. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ήλθε σαν πυρ, σαν φωτιά? Διότι στο Δευτερονόμιο διαβάζομαι: «Και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταλαλίσκων». Ο ειδικός μας Θεός, ο αληθινός Θεός, διακηρύσει η Παλαιά Διαθήκη, είναι πυρ, πνευματικό πυρ καταλαλίσκων, το οποίο κατακαίει, λιώνει και διαλύει. Δραστικότατο πυρ. Γι' αυτό όταν πλησιάζομαι να κοινωνήσουμε, παρακαλούμε το Θεό να μην μας φλέξει, να μην μας κατακάψει σαν φωτιά, διότι η Θεία Κοινωνία, το πυρ αυτό της θεότητος, κατακαίει τους ασεβείς που πλησιάζουν το μυστήριο χωρίς προετοιμασία, χωρίς ευλάβεια. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει τους αναξίως φλέγων, λέγει ο πιστός προσερχόμενος προς τη Θεία Κοινωνία. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε ως πύρ στη Βάτο, στο Σινά. Ο Θεός παρουσιάστηκε ως πυρ, το οποίο έφλεγε τη Βάτο, αλλά δεν έκαιε τη Βάτο, γιατί δεν ήταν πραγματικό πυρ, ήταν η Θεότης υπομορφήν πυρός. Ως πυρ παρουσιάστηκε επίσης ο Θεός πάνω στο Σινά, και όχι ένα σημείο του Σινά, αλλά το Σινά γενικώς, το όρος εφλέγετο και καπνίζετο, για να φανεί η τρομερή παρουσία του Θεού. Έτσι ως πυρ ήρθε η Θεότης και εις το υπερό των Ιερουσαλήμ, της Ιερουσαλήμ. Πνευματικό πυρ επαναλαμβάνομαι, διότι αν ήταν υλικό πυρ θα καιγόταν το υπερό της Ιερουσαλήμ. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε ως πυρ, διότι το πυρ μεταδίδεται χωρίς να μειώνεται. Ένα μυστήριο, κρατούμε ένα κερί αναμένο, έχουμε τη λαμπάδα, το πυρ στην κορυφή του κεριού, μεταδίδουμε αυτή τη λαμπάδα, ανάβουμε πλήθος άλλα κεριά, αλλά η πρώτη λαμπάδα δεν μειώνεται. Από μία λαμπάδα ανάβουν πολλές λαμπάδες και η πρώτη λαμπάδα δεν μειώνεται. Έτσι και το πυρ του Αγίου Πνεύματος δεν μειώνεται. Το πυρ, το Πνεύμα το Άγιο, διαιρεί τα χαρίσματα, αυτό μένει το ίδιο, ακέραιο, αδιαίρετο, αμύωτο. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε ως πυρ σαν φωτιά, διότι η φωτιά έχει πολλές ευεργητικές ιδιότητες. Η φωτιά καίει τα σκουπίδια και καθαρίζει τον τόπο. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά καίει, κατακαίει και εξαφανίζει τα αμαρτήματά μας. Βαπτιζόμεθα, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται την ώρα της βαπτίσεως και σαν τη φωτιά καίει την αμαρτία μας και μας κάνει λαμπρούς. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, αυτό ενεργεί δυνάμη της σταυρικής θυσίας του Χριστού και καίει τα αμαρτήματά μας, όσο μεγάλα και αν είναι, όσο πολλά και αν είναι, τα εξαφανίζει όλα. Ένα μόνο αμάρτημα δεν εξαφανίζεται. Η βλασφημία κατά του Άγιου Πνεύματος, που σημαίνει η πόρωση, η διαστροφή της καρδίας, η αμετανοησία. Όλα τα αμαρτήματα καθαρίζονται από το Πνεύμα το Άγιο,
Μόνο η αμετανοησία δεν καθαρίζεται. Η αμετανοησία των διεστραμμένων πνευμάτων, των σατανάδων και των ανθρώπων οι οποίοι παραμέλησαν τον εαυτό τους, δούλεψαν συστηματικά στην αμαρτία και άφησαν τον εαυτό τους να εξομοιωθεί με τον σατανά που είναι διεστραμμένος και αμετανόητος. Αλλά νομίζω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι αυτοί οι διεστραμμένοι, οι σατανικοί τύποι είναι μια μειονότητα στην ανθρωπότητα. Οι πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο καλό και αν προσπαθήσουν λίγο, εάν κάνουν ένα μικρό αγώνα και πλησιάσουν το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο θα σπεύσει να κατακάψει τις αμαρτίες τους και να τους κάνει λαμπρούς σαν τον ήλιο και να τους παραλάβει στη Βασιλεία του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε σαν πυρ, διότι το πυρ φωτίζει, η φωτιά φωτίζει. Στην έρημο, όταν ο λαός του Θεού βάδιζε από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, στήλος πυρός, ένας πύρινος στήλος τη νύχτα προηγείτο και φώτιζε, φώτιζε τον Ισραήλ. Και το Πνεύμα το Άγιο έτσι είναι σαν φωτιά που φωτίζει. Φωτίζει ο Πατέρας, φωτίζει ο Υιός, φωτίζει το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον ήλθε σαν φωτιά, σαν φως, σαν φωτιά, διότι η φωτιά θερμαίνει. Και το Πνεύμα το Άγιο θερμαίνει τις καρδιές. Οι καρδιές χωρίς Πνεύμα Άγιο γίνονται ψυγεία, ψύχεται η αγάπη, στηρεύει ο συναισθηματικός κόσμος και όταν έρχεται Πνεύμα Άγιο θερμαίνεται η καρδιά του ανθρώπου. Ζέσης πίστεως πλήρης Πνεύματος Αγίου λέμε στη Θεία Λειτουργία. Το Πνεύμα το Άγιο ήλθε σαν πυρ, διότι το πυρ, το φως οδηγεί, πως εκείνος ο στήλος της Νεφέλης φώτιζε και οδηγούσε τη νύχτα τους Ισραηλίτες στην πορεία τους προς τη γη της Επαγγελίας, έτσι το Άγιο Πνεύμα σαν πυρ, σαν φως φωτίζει σε αυτή τη ζωή και μας οδηγεί προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τη Βασιλεία των ουρανών. Δεν είπε ο Χριστός θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο για να σας οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια? Μας οδηγεί στην αλήθεια και δια της αληθείας μας οδηγεί στο ακύμαντο λιμάνι της αιωνιότητος. Ιδού λοιπόν γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε σαν βιαία πνοή ανέμο, ιδού γιατί ήλθε επίσης σαν πυρ. Τα αποτελέσματα της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος είναι φανερά, ολοφάνερα, διότι είναι καταπληκτικά. Τι ήσαν, αγαπητοί μου, οι Απόστολοι? Αγράμματοι άνθρωποι ήσαν, αστοιχείωτοι άνθρωποι ήταν, οι περισσότεροι ψαράδες. Σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε κατά τη Θεία Λειτουργία ομιλεί για την κλίση των τεσσάρων πρώτων μαθητών του Χριστού, του Ανδρέου και του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου. Πού τους βρήκε ο Χριστός? Τους βρήκε μέσα σε γραφεία, τους βρήκε μέσα σε μέγαρα, στη λίμνη τους βρήκε. Ψάρευαν στη λίμνη πτωχοί, ταπεινοί άνθρωποι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα να πιάσουν λίγα ψάρια για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Τους κάλεσε ο Χριστός και τους είπε ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Θα σαγηνεύετε, θα αλλιεύετε, θα ψαρεύετε ανθρώπους. Το να ψαρέψεις ψάρια είναι εύκολο, να ψαρέψεις ανθρώπους είναι το δύσκολο. Είπε κάποιος απολογητής του χριστιανισμού ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι
παρόλη τη φιλοσοφία τους, δεν μπόρεσαν να επιδράσουν ούτε σε μια ψυχή που έμενε στη γειτονιά τους. Οι Απόστολοι επέδρασαν σε όλο τον κόσμο και σαγήνευσαν, αλίευσαν όλες τις εκλεκτές ψυχές όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, οι αστοιχείωτοι, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την έμπνευση, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έγιναν σοφοί. Γνώρισε η ανθρωπότης πολλούς σοφούς, αλλά σαφούς σαν τους Αποστόλους δεν έχουμε άλλους. Οι σοφότεροι άνδρες είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και ακόμη σοφότεροι οι Απόστολοι, οι διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Δεν το λέμε εμείς οι θεολόγοι, αγαπητοί τηλεθεατές. Το λένε τα ισχυρότερα πνεύματα 20 χριστιανικών αιώνων. Είτε είναι πιστοί, είτε είναι άπιστοι και πατριάρχες της απιστίας, εφόσον όμως είναι ισχυρά πνεύματα και εκφράζονται αντικειμενικά, ομολογούν ότι τη σοφία των Αποστόλων δεν έφτασε ποτέ κανείς, προεξοφλούν και το μέλλον, ούτε θα φτάσει ποτέ κανείς. Ο Γκέτε παραδείγματος χάριν είπε, το φεγγοβόλο ύψος του Ευαγγελίου, όσο και αν προοδεύουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε. Είναι άφθαστο το Ευαγγέλιο, όπως είναι άφθαστος ο Κύριος. Το Ευαγγέλιο, το σύγγραμμα των Αποστόλων, είναι απτή απόδειξη της ασύγκριτης σοφίας των Αποστόλων. Δεν μπορούν οι άπιστοι να πούνε ότι λέμε λόγια. Ιδού το Ευαγγέλιο ανάμεσα στα εκατομμύρια, στα αναρρύθμιτα βιβλία, κατά την ομολογία των ισχυρότερων πνευμάτων, το Ευαγγέλιο έρχεται κορυφαίο βιβλίο, είναι ο βασιλεύς των βιβλίων. Θέλουμε μία φυσική απόδειξη της υπάρξεως Θεού. Να μια λαμπρή, λαμπροτάτη φυσική απόδειξη και τρανοτάτη φυσική απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Ο ήλιος που ανέτειλε και σήμερα και μας είπε καλημέρα και μας βεβαίωσε ότι ο Θεός εξακολουθεί να μας αγαπά και ας τον πικραίνουμε εμείς με τις αμαρτίες μας. Μια τρανοτάτη και λαμπροτάτη φυσική απόδειξη της υπάρξεως του Θεού, ο ήλιος, είπε ένας άθεος μια μέρα μετά την εκπομπή που επικοινώνησε τηλεφωνικός μαζί μου, εγώ δεν παραδέχομαι ότι υπάρχει Θεός, Θεός είναι ο άνθρωπος, Θεός είμαι εγώ, είπε ο άθεος. Άθεε, αφρονέστατε άνθρωποι, σύ είσαι Θεός, σύ έφτιαξες τον ήλιο, σύ άναψες τον ήλιο, σύ δρομολόγησες τον ήλιο, σύ έφτιαξες και κυβερνάς τα σύμπαντα. Η αθεοί, αγαπητοί μου, είναι η μεγαλύτερη αφροσύνη και παραφροσύνη. Η αθεοί είναι η μεγαλύτερη τρέλα. Θέλετε τώρα μια απόδειξη λαμπροτάτη, τρανοτάτη, πνευματική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, συγκεκριμένου Θεού, του μόνου αληθινού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Είναι το Ευαγγέλιο, το σύγγραμμα των Αποστόλων. Είναι ένας άλλος ήλιος, πνευματικός, πολύ ανώτερος από τον φυσικό ήλιο. Ο ήλιος ο φυσικός μέσα στη φύση και ο ήλιος ο πνευματικός, το Ευαγγέλιο μέσα στην Εκκλησία, ιδού δύο τρανότατες και λαμπρότατες αποδείξεις της υπάρξεως Θεού, της υπάρξεως του εν τριάδη Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που ομιλεί μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου. Τι ήταν οι Απόστολοι? Αγράμματοι, είπαμε, αστοιχείωτοι. Καλά καλά δεν ήξεραν τη μητρική τους γλώσσα. Επαρχιώτες ήταν, χωριάτες ήταν. Εκεί στην αυλή του αρχιερέως, όταν δικαζόταν ο Χριστός,
κατάλαβαν ότι ο Πέτρος ήταν Γαλιλαίος επαρχιώτης χωριά της. Πώς το κατάλαβαν? Από την προφορά του. Δεν ήξερε καλά να προφέρει τη γλώσσα, τη μητρική του γλώσσα, την αραμαϊκή που μιλούσαν τότε οι Εβραίοι. Οι Απόστολοι ήσαν ιδιώτες, ήσαν αμαθείς, αγράμματοι με αυτή την έννοια, και στη γλώσσα του σόλικοι, βάρβαροι, και από τόμος απέκτησαν την ικανότητα να ομιλούν όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου. Είναι ιστορικό γεγονός αυτό. Αν δεν μπορούσαν να μιλήσουν αυτοί οι Γαλιλαίοι όλες τις γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου, πώς θα κήρυταν το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και θα ίδρυαν την Εκκλησία από περάτων έως περάτων της τότε γνωστής οικουμένης, της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής? Δεν κοιμήθηκε η ανθρωπότης ιδωλολατρική και είδε ένα όνειρο και ξύπνησε χριστιανική? Όχι. Εξαπελήθησαν οι Απόστολοι μέχρι τις εσχατιές της γνωστής τότε οικουμένης, κήρυξαν στις γλώσσες όλων των λαών και στις διαλέκτους όλων των λαών, άκουσαν οι άνθρωποι, είδαν και θαύματα που έκαναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και έτσι πίστευσαν και έγιναν χριστιανοί και ιδρύθηκε το κράτος του Θεού, η Εκκλησία. Οι Απόστολοι ήσαν δειλοί άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είμεθα δειλοί. Ποιος, αγαπητοί μου, δεν φοβάται αν το πούμε όταν τον συλλαμβάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμιος, τον ξαπλώνει κάτω και τον κόβει κομματάκια, ή τον γδέρνει ζωντανόν, ή τον ψήνει ζωντανόν, ή τον υψώνει επάνω σε ένα σταυρό? Όλοι φοβούμεθα τα μαρτύρια και φοβούμεθα και το θάνατο, αλλά περισσότερο τα φρικτά μαρτύρια. Οι Απόστολοι δειλοί, μόλις τη νύχτα είδαν λαστράφτουν τα όπλα της πύρας μέσα στον κήπο της Γετσημανή, τρομοκρατήθηκαν. Και ο κρατεός, ο πιο ισχυρός από τους Αποστόλους, ο Πέτρος, ο κορυφαίος, τρεις φορές αργήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια ευτελή υπηρέτρια. Και όλοι οι μαθητές διασκορπίστηκαν από το φόβο τους. Και μετά την Ανάσταση ο Χριστός τους βρήκε κλειδαμπαρωμένος από το φόβο των Ιουδαίων μέσα στο υπερόο της Ιερουσαλήμ. Και γι' αυτό ο Χριστός τους είπε: μην ξεμητήσετε από την Ιερουσαλήμ, μην τολμήσετε να βγείτε από την Ιερουσαλήμ προτού λάβετε δύναμη, διότι χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν θα αποκτήσετε θάρρος να κηρύξετε στον κόσμο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι δειλοί έγιναν ήρωες πρώτης τάξεως. Οι λαγοί έγιναν λέοντες, πυρπνέοντες, στάθηκαν μπροστά στα πλήθη, μπροστά σε ηγεμόνες, βασιλείς, αυτοκράτορες, συνέδρια, και με καταπληκτική παρησία κήρυξαν το Χριστό, Ιησούν Χριστόν, εσταυρωμένον και αναστάντα, Υιόν του Θεού και Θεόν. Πολέμησαν με καθεστώτα αιώνων, καθεστώτα αμαρτίας και ανομίας, και νίκησαν. Και νίκησαν τα φρικτά μαρτύρια και το θάνατο. Όλοι οι Απόστολοι που θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες, εκτός του Ιωάννου, υπέστησαν φρικτά μαρτύρια και φρικτό θάνατο. Πόσοι μπόρεσαν και υπέμειναν τα φρικτά μαρτύρια και το φρικτό θάνατο? Φυσικός και ανθρωπίνος είναι αδύνατο κανείς να υποστεί τέτοια μαρτύρια και τέτοιο θάνατο. Οι Απόστολοι και η συνεχεία εκατομμύρια χριστιανοί, μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες, υπέστησαν τα φρικτά μαρτύρια που τα τρέμει κανείς και στο λογισμό του, διότι ήσαν οπλισμένοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Όταν έρχεται Πνεύμα Άγιο, αγαπητοί τηλεθεατέ, τα πάντα μπορεί να κατορθώσει ο άνθρωπος. Απόδειξης τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των μεγαλομαρτύρων
της πίστεως. Το Πνεύμα το Άγιο έδωκε τη δύναμη στους Αποστόλους να ιδρύσουν ανάμεσα σε όλα τα κράτη της Οικουμένης και υπεράνω όλων των κρατών της Οικουμένης το κράτος του Θεού, το κράτος της αλήθειας, της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και όλων των καλών. Το κράτος του Θεού που λέγεται Εκκλησία, να μη συγχαίω με κακούς εκπροσώπους της Εκκλησίας και ανάξια μέλη της Εκκλησίας με την ίδια την Εκκλησία κατά τη θεία της πλευρά, αλλά και, αλλά και την ανθρωπίνη πλευρά να λάβουμε υπόψη τους Αγίους, τα εκατομμύρια που γέννησε η Εκκλησία, τους μάρτυρες και τους θαυματουργούς της πίστεως. Να λαμβάνουμε υπόψη όχι τους σκανδαλοποιούς. Αυτή είναι νεκρά μέλη της Εκκλησίας, ανάξια μέλη της Εκκλησίας. Να λαμβάνουμε υπόψη τους Αγίους, τα εκατομμύρια των Αγίων, ίσως δισεκατομμύρια, ο Θεός ξέρει τον ακριβή, τον ακριβή αριθμό των εκλεκτών της πίστεως. Και να λαμβάνουμε υπόψη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι το συνεχές θαύμα του Θεού. Η Εκκλησία, την οποία εμψυχώνει το Άγιο Πνεύμα, την οποία οδηγεί το Άγιο Πνεύμα σε ολόκληρη την αλήθεια, η Εκκλησία είναι το συνεχές και μεγάλο θαύμα, το θαύμα των θαυμάτων, το θαύμα μέσα στο οποίο γίνονται αναρρύθμιτα μικρότερα θαύματα. Η σαλαία πολεμούν οι σκοτεινές δυνάμεις από την αρχή μέχρι σήμερα την Εκκλησία απ' έξω και δεν μπορούν να τη διαλύσουν. Και από μέσα εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί με την ασυνέπεια του βίου μας και με σκανδαλώδεις πράξεις υπονομεύουμε την Εκκλησία, προδίδουμε την Εκκλησία και όμως η Εκκλησία στέκει ως βράχος ακλόνητος, διότι την ίδρυσε ο Χριστός, αυτή είναι η θέλησή του, να στέκει αιωνίως για να σώζονται οι εκλεκτοί και μέσα της έχει το Άγιο Πνεύμα που την εμψυχώνει και της δίνει την υπερδύναμη του ουρανού. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εν Θεώ, θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Κυριακή 12:00. Το θέμα τότε, την άλλη εκπομπή, θα είναι οι σεισμοί γύρω από τους οποίους γίνεται μεγάλη παρανόηση. Θα ομιλήσουμε για τους σεισμούς από ορθοδόξου και γραφικής πλευράς. Χαίρετε, Κύριε.